Το αναμένο τζάκι λοιπόν δημιουργεί υδρατμούς που επικάθονται στους χώρους που το περιτριγυρίζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι όποιος έχει τζάκι και ιδίως ανοιχτού τύπου και όχι κλειστού τύπου, ναι, δηλαδή με τζάμι. Με τζαμάκι μπροστά, μπροστά, πρέπει μπράβο, υποχρεωτικά χειμώνα καλοκαίρι με μείον 500 να έχει έξω, να έχει ανοιχτό τι, μία πόρτα. Μία πόρτα, ένα παράθυρο, κάτι. Πρέπει οπωσδήποτε. Ούτως ώστε να γίνεται η εξίσωση θερμοκρασίας και να φεύγουν οι υδρατμοί από την πόρτα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε. Είναι ένα τύπο το οποίο πρέπει όποιος έχει. Γιατί στο σημείο το οποίο είναι το τζάκι, ιδίως ανοιχτού τύπου, αυτά τα τζάκια σε περίμετρο περίπου 3 με 4 μέτρα γύρω από το τζάκι έχουν τη μεγαλύτερη θερμογόνα τους αξία. Γιατί το ανοιχτό τύπου τζάκι για μένα είναι για να ψήσεις μπριτζόλες, δεν είναι για να ζεσταίνεις. Είναι να βάλεις παϊδάκια. Γι' αυτό τα βλέπεις εδώ στην Κρήτη όλα ανοιχτού τύπου. Βέβαια, να πούμε ότι απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά σε ανοιχτού τύπου τζάκια να ψήνουμε μπριτζόλες στο σπίτι μας. Γιατί? Γιατί το λίπος το οποίο καίγεται κατακάθεται στην καμινάδα και είναι ο κύριος, ο νούμερο ένα λόγος πυρκαγιάς στις καμινάδες. Ο νούμερο ένα λόγος. Το λίπος από τις μπριτζόλες και από τα παϊδάκια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά φαντάζομαι πόσοι το κάνουν εν αγνία τους να ψήσουμε ένα μπριτζολάκι. Είναι λάθος σπίτι, τεράστιο. Ένα είναι, μεζέ. Είναι λάθος είναι μεζέ λάθος. Στο μπαρμπεκιού έξω. Τέλος. Όχι μέσα στο σπίτι μας. Τέλος. Λοιπόν, οι εσωτερικοί χώροι τείνουν να μαζεύουν αρκετή σκόνη κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξαιτίας του αέρα που εγκλωβίζεται σε αυτούς. Μπράβο. Επιμένω και πάλι το λέω. Δηλαδή είναι η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο άσε μία πόρτα ανοιχτή το χειμώνα. Σήμερα. Η ενότητα θα την πούμε έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει 3 δάχτυλα, 4. Οι κυρίες δεν πρόκειται να αρρωστήσουν, ούτε τα μωρά παιδιά. 3 με 4 δάχτυλα να υπάρχουν ανοιχτά, ούτως ώστε το συν 27 που έχω μέσα στο σπίτι με το 12 που έχω έξω να έρθει να κάνει μια εξίσωση υπέροχη και να μην έχεις βαρύ αέρα να αναπνέεις μέσα στο σπίτι σου. Θυμηθείτε να καθαρίζετε σε εβδομαδιαία βάση τα περιζώματα, τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία σας, καθώς και τα φωτιστικά, καθώς αποτελούν κρυφούς μαγνήτες σκόνης. Βέβαια. Εδώ λοιπόν είναι το 50% της σκόνης, η οποία μαζεύεται στο σπίτι μας, είναι κάποιες τυφλές γωνιές, οι οποίες δεν τις βλέπει πεθερά, που λέμε. Δηλαδή πάνω από τις βιβλιοθήκες μας, κάτω από τα κρεβάτια. Πάνω από κάτι εικονίσματα. Πάνω από κάτι εικονίσματα, αυτά την Αγία Υπομονή που λέμε. Αγία Υπομονή. Την Αγία Υπομονή. Έτσι λοιπόν, αυτά τα σημεία πρέπει να τα καθαρίζουμε. Και πώς τα καθαρίζουμε? Θα το πούμε και αυτό. Τα καθαρίζουμε πάντα με ένα υγρό πανάκι και όχι με ένα στεγνό πανάκι. Το μόνο που κάνουμε όταν καθαρίζουμε σκόνη με ένα στεγνό πανάκι, να την απλώνουμε. Είναι απλά να την απλώνουμε και να την ξαναμυρίζουμε πιο φρέσκια και να την παίρνουμε μέσα μας. Παράθυρα, έπιπλα και φωτιστικά. Ναι, ιδίως τα φωτιστικά, τα καπάκια από πάνω και τα. Και όλα σχεδόν τα έπιπλα. Είναι σημεία, σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές θα πούμε τα σημεία τα οποία είναι τα πιο βρώμικα σημεία μέσα στο σπίτι. Και πίστεψε με, εάν δεις ποια σημεία είναι τα πιο βρώμικα μέσα στο σπίτι, δεν θα το περνάει καθόλου ο νους. Πίστεψε με, η τουαλέτα είναι από τα πιο καθαρά σημεία. Αλήθεια, λες. Που έχουμε στο σπίτι. Το σημειώνω απλά για την επόμενη εκπομπή. Θα σου πω απλά ένα όνομα, ότι το στρώμα που κοιμόμαστε είναι με διαφορά το πιο βρώμικο πράγμα το οποίο έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Ναι, αλλά εσύ θα μας δώσεις τον τρόπο πώς να γίνει το πιο καθαρό πράγμα μέσα στο σπίτι. Ναι, υπάρχουν τρόποι, αλίμονο. Κάποια μικροζουζουνάκια τα οποία λέγονται ακάραια. Ακάραια, τα μπράβο. Οποία είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορείς να βγάλεις από το σπίτι. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να βγουν. Έχουμε πολλά, δόξα τω Θεώ, να πω. Πάμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό, όπως μας ενημερώνουν. Τύχη και ταβάνι, ψυγείο και πλυντήριο ρούχων. Ναι. Είναι και αυτά μέσα στα σημεία τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε. Υπάρχουν. Το να πούμε για το τοίχο και το ταβάνι. Εδώ να σημειώσουμε κάτι. Δεν καθαρίζουμε το ταβάνι με σφουγγάρι. Βλέπω κάποιες νοικοκυρές ή κάποιες καθαρίστες που βάζουν χλωρίνη. Βάζουν χλωρίνη και το καθαρίζουν με σφουγγάρι. Και μετά από 2 μέρες βλέπεις τον τοίχο σου και είναι τρίχρωμος. Δηλαδή έχει κάποια σημεία. Με κύματα. Ναι, και λέει, και λες, μα το καθάρισα. Τι συνέβη. Μα δεν το καθάρισες. Ό,τι χειρότερο το λοιπόν. Κάνες χάλια. Ωραία. Το κάνεις χάλια. Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε χρώματα όταν κάνουμε ανακαίνιση, τα οποία χρώματα αυτά είναι όσο το δυνατόν περισσότερο σιλικονούχα, ούτως ώστε πώς, με ένα βέτεξ ή με ένα πανάκι. Με ένα πανάκι, το οποίο είναι επώνυμο αυτό που θα σου πω τώρα, είναι λίγο σκουλάτο. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, και το καθαρίζει και παίρνει τη στατική σκόνη, τη σκόνη του στατικού ηλεκτρισμού. Μάλιστα. Που έχει πάνω. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε τα υπόλοιπα. Αρωματισμός χώρων, πες μας, γιατί μιλάμε για... Μπράβο, στον αρωματισμό tips. Των χώρων,
Αποφεύγουμε να αρωματίζουμε το χώρο με χημικά αρώματα, δηλαδή προτιμούμε φυσικά. Βασικό, αρώματα. Γιατί έχουμε μάθει να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να παίρνουμε αυτό το ψιτ-ψιτ που λέμε. Ιδίως όταν έχουμε παιδιά, ψιτ-ψιτ δεν παίζει. Δεν παίζει. Όχι, ωραία. Προτιμάμε να βρίσκουμε φυσικούς τρόπους. Θα σας πω σε επόμενες εκπομπές και φυσικά tips.